Πάμε αίθουσα σύνταξη. Γεια Κατερίνα σας. Μου. Τι κάνετε. Μήπως είδες αυτό το απόσπασμα. Το είδα. Η αλήθεια είναι. Ήταν πολύ συγκινητικό και έτσι είναι πολύ ωραίο να κάνουμε κι εμείς ταξίδι στον χρόνο. Και να θυμόμαστε, κάποια πράγματα. Ναι, να θυμόμαστε. Πώς είστε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Κατερίνα. Τελευταία μέρα του χρόνου, μου. Παιδιά. Τι κάνεις, πώς θα το γιορτάσεις σήμερα. Θα οικογενειακά. Οικογενειακά, να ξεκουραστούμε λίγο, να, να έρθουμε πιο κοντά με τους αγαπημένους μας. Όλα πολύ ωραία. Θα σας πάω τώρα σε ένα θέμα που σίγουρα θα συζητήσουμε πολύ το 2024 και θα μιλήσουμε για τα συμβόλαια παρουσιαστών και παρουσιαστριών. Καλή αρχή, τώρα ξεκινάει. Κάθε μήνα θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Τώρα ξεκινάει το καλό. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι από το Γενάρη θα αρχίσουμε να συζητάμε για συμβόλαια. Εμείς έχουμε συγκεντρώσει εδώ τα πιο hot ονόματα και αυτά που ήδη λίγο έτσι έχουμε συζητήσει, αλλά νομίζω ότι τους επόμενους μήνες θα απασχολήσουν ιδιαίτερα. Και θα σας πάω στο κανάλι του Αμαρουσίου στον Αντένα να μιλήσουμε για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και για τον Γιώργο Λιάγκα. Δύο παρουσιαστές που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ ήδη, ειδικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την πρόταση που του έχει γίνει από το Μέγκα. Νομίζω ότι οι επόμενοι μήνες θα είναι δικοί του. Θα κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τα στελέχη του Αντένα. Πάντως, για... Κατερίνα, διάβασα σε ένα δημοσίευμα πρόσφατα που έλεγε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έκανε στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων που έκανε, κάλεσε το Θοδωρή Κυριακού και εκείνος πήγε. Και θεώρησαν ότι ήταν ένα σημάδι. Νομίζω ότι έχουν καλή σχέση. Πολύ καλή σχέση. Ακριβώς. Είχαμε πει και εμείς εδώ, όταν είχαμε ακουμπήσει το θέμα με την πρόταση που το έχει γίνει από το Μέγκα, ότι ο Γρηγόρης δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο για τον Αντένα. Είναι ένα παρουσιαστή που φέρνει νούμερα, κάνει επιτυχία, αλλά έχει και οικογενειακές, θα τολμήσω να πω, σχέσεις με τον κύριο Κυριακού. Βέβαια, οπότε... Κατερίνα, ποτέ δεν ξέρεις πότε κάποιος μπορεί να κάνει την ανατροπή. Εμένα μου κάνει εντύπωση φέτος ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, γιατί στην αρχή της σεζόν πήγαιναν πάρα πολλές κάμερες κάθε μέρα να σχολιάσει την τηλεοπτική επικαιρότητα, να απαντήσει για όλες αυτές τις φήμες και δεν έκανε καθόλου δηλώσεις φέτος στο πεζοδρόμιο, ελάχιστες φορές. Που σημαίνει ότι λίγο κρατάει μία απόσταση στο να σχολιάσει το τραπέζι. Εδώ συναντεύξεις βέβαια στις οποίες είχε συμφωνήσει να μην να ερωτηθεί για πράγματα που στον δεν Αντένα πάντως τον θέλουν πάρα πολύ. Τον θέλουν πάρα πολύ. Είχαμε πει και εμείς από εδώ ότι τον θεωρούν το πιο δυνατό τους χαρτί μαζί με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ναι, αλλά υπάρχει λίγο ένα αγκαθάκι με την αλλαγή ημέρας του εκατομμυριούχου, με τους Ράδιο Αρβίλα. Δηλαδή και ο Γρηγόρης μπορεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να πει ότι θέλω τον εκατομμυριούχο κάθε μέρα. Όχι, δεν θέλω να αλλάζετε ώρα. Δεν θέλω. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Γρηγόρης είναι τρομερός επαγγελματίας. Νομίζω ότι και με αυτή την αλλαγή που έγινε πάλι με τον εκατομμυριούχο, απέδειξε ότι είναι μαχητής. Ότι ό,τι και αν του αναθέσουν το κάνει, δεν γκρινιάζει ιδιαίτερα, γιατί ίσως άλλο στη θέση του δεν θα το είχε δεχτεί αυτό. Και νομίζω ότι απέδειξε ότι είναι πολύ σοβαρός επαγγελματίας και σίγουρα τον θέλουν πάρα πολύ από τον Αντένα. Και ο Γιώργος Λιάγκας είπε προχθές πάλι ότι προτείνει να κάνουν τράμπα τις εκπομπές, να πάρει ο Γρηγόρης το πρωινό και εκείνος τον εκατομμυριούχο και το βραδινό και είναι σύμφωνος να γίνει αυτό το deal. Όπως τον άρεσε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ο Αρναούτογλου θα αντιπιτεθεί και θα πει εντάξει, να πάρω το πρωινό και τον εκατομμυριούχο και πάρε το late night. Οπότε ας δούμε τι θα πει ο Γιώργος Λιάγκας. Και ο Γιώργος Λιάγκας θα συζητήσει με τα στελέχη του καναλιού. Είναι νομίζω μια καλή χρονιά για τον Γιώργο. Α, και ο Γιώργος Λιάγκας λέει. Ναι. Είναι νομίζω μια καλή χρονιά για τον Γιώργο Λιάγκα φέτος. Από άψη τηλεθέαση. Νομίζω ότι καλύτερη και από πέρσι μέχρι στιγμή. Ναι, πηγαίνει καλύτερα. Οι αποδόσεις είναι καλύτερες. Στο καλύτερα. Σύνολο τουλάχιστον είναι περισσότερες μέρες. Έχει δέσει η ομάδα. Θα δούμε τι θα γίνει με τα δύο αγόρια. Και από τους άντρες θα σας πάω σε μια γυναικεία υπόθεση και στο Μέγκα. Γιατί πραγματικά το 24 και έτσι η μεταγραφική σεζόν θα είναι γένος θηλυκού για το Μέγκα. Ελεονόρα Μελέτη, Δανάη Μπάρκα και Ελένη Μενεγάκη θα πρέπει να συζητήσουν το τηλεοπτικό τους μέλλον με τα στελέχη του Μέγκα. Ξέρουμε και έχουμε πει ότι το Μέγκα θέλει να κάνει αρκετές αλλαγές του χρόνου, ειδικά στην πρωινή ζώνη. Οπότε οι δύο κυρίες, η Ελεονόρα Μελέτη και η Δανάη Μπάρκα, θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν, πώς θα πορευτούν, αν θα ανανεώσουν ή όχι, γιατί και αυτό φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελεονόρα έχει συζητηθεί φέτος ιδιαίτερα λόγω της αλλαγής της ώρας και όλο αυτό του πράγματος που έγινε. Τη μείωση της εκπομπής εννοείται. Το 20 λεπτό. Βεβαίως μην ξεχνάμε ότι έχει προκύψει και μία σύσκεψη που τη διαβεβαίωσαν ότι η εκπομπή θα πάει κανονικά μέχρι το τέλος της χρονιάς και ότι είναι αρκετά ευχαριστημένη από την ίδια. Ωστόσο, νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις θα είναι πολύ σκληρές για την Ελεονόρα, γιατί και αυτή θα πρέπει να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα και να πει ακριβώς τι είναι αυτό που θέλει. Πάντως και την Ελεονόρα είναι ένα πρόσωπο. Είναι ένα πρόβλημα. Γιατί. Γιατί ακούω τώρα, ξέρεις, όλο αυτό. Και... Μαρία, μην αγχώνεσαι. Τι δουλειά κάνουμε. Και τον παρανομαστή, συγγνώμη, και τον παρανομαστή Σύση Χριστίδου και τη φημολογία που τη θέλει να μετακομίσει στο καθημερινό του μέρος. Στο πρωινό.
Ναι, υπάρχει αυτή η φημολογία, βέβαια. Η Σύση φημολογείται ότι θα πάει για πρωινό στο πρωινό της Δανάης στις 10. Εκεί, στο 10. Στο 10, στη ζώνη, όχι, στη ζώνη των 10. Να πούμε βεβαίως ότι αυτή η φημολογία... Καλά τα λες, Γέροντα. Αυτή... Το Ι. Στο Ι. Κατάλαβα. Είναι και το Ι. Ή το Ι. Ναι, γιατί και εγώ αν ήμουν κανάλι θα σκεφτόμουν και το Ι. Ωραίο. Να πούμε όμως ότι αυτή... ότι αυτή η φημολογία... Καλά. Τι εννοούμε, βρε πουλάκι μου, τίποτα δεν καταλαβαίνει. Ότι πρέπει υπάρχει... να τα λέμε και όλα. Αφού είπε το κορίτσι, τηλεοπτική συντάκτρια με τα τηλέφωνα δύο τα έχει στα αυτιά και επικοινωνεί και μαθαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ζήτημα ανανέωσης στη ζώνη πριν, πριν τις 10 και στη μετά. Άρα αν συζητιέται η Σύση, γιατί να συζητιέται ντε και καλά για τον 10, και εδώ κολλάει και για το πριν. Το ο κόσμος καταλαβαίνει και ξέρει, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Και δεν χρειάζεται να τα λέμε και όλα. Όχι, να τα λέμε, ρε παιδιά. Όχι, τι θα πούμε τους επόμενους μήνες. Αν έχουμε πληροφορία, πάντως να πω ότι το συμβόλαιο της Σύσης είναι με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη. Αυτοί οι δύο λοιπόν θα συζητήσουν περισσότερο το τι επιθυμεί η Σύση να κάνει. Μέχρι πρότινος πάντως το καθημερινό δεν ήταν κάτι που γοήτευε και εντυπωσίαζε τη Σύση. Τη αρέσει πολύ η ζώνη της. Τη είχαν προτείνει πρωινό και είχε αρνηθεί. Κάνει μια πρώτη κουβέντα. Αυτή η φημολογία δηλαδή υπήρχε από την περσινή χρονιά ότι είχε γίνει μια κουβέντα. Και εγώ γνωρίζω ότι έτσι πολύ χαλαρά είχαν κάνει μια συζήτηση πώς θα σου φαινόταν αυτό το ενδεχόμενο. Και Σύση νομίζω ότι την αγαπάει πολύ τη ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η Ελένη, ξέρουμε, γιατί είναι γρίφος και εκεί. Εντάξει, η Ελένη το έχουμε πει πολλές φορές από εδώ. Κρατά πάντα πολύ καλά κρυφά τα χαρτιά της και δεν αποκαλύπτεται. Το Μέγκα τη θεωρεί ένα πολύ μεγάλο brand name και δεν θέλει να την αποχωριστεί. Όμως είναι πολύ σκληρή στις διαπραγματεύσεις, το έχει αποδείξει και αν δεν πάρει αυτό που θέλει και τα πράγματα που θέλει, νομίζω δεν θα προχωρήσει. Κατερίνα, εγώ θυμάμαι όταν είχε αποχωρήσει από τον Α, που ήταν κάτι δεδομένο και τελεσίδικο στο μυαλό του και είχε ενημερώσει ότι δεν θα συνεχίσει τη συνεργασία σε επόμενο συμβόλαιο, είχε αφήσει να μαθευτεί μέσω δημοσιεύματος σε μεγάλη εφημερίδα ότι αποχωρεί. Οπότε, εάν θα αποχωρήσει, θα το μάθουμε από την ίδια μέσω διαρροής. Αν όχι από δελτίο τύπου του σταθμού στο οποίο θα ενταχθεί. Πάντως, το πόσο. Έχει απόλυτο δίκιο, Νάντση. Έχει απόλυτο δίκιο. Το πόσο σκληρός είναι κάποιος στις διαπραγματεύσεις έχει να κάνει και με την εποχή. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα οικονομικά των καναλιών. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να είναι εκεί, εγώ αυτό θέλω, αλλιώς όχι. Το δηλαδή, θέμα είναι όμως δεν ξέρεις. Να βάζουμε και νερό στο κρασί. Το θέμα είναι δεν ξέρεις τι σου φέρνει. Αν ξέρεις τι σου φέρνει, μπορείς να πατήσεις και πόδι. Νομίζω βεβαίως ότι η Ελένη Μενεγάκη είναι από τις λίγες περιπτώσεις, δεν θα πω μοναδική, από τις λίγες περιπτώσεις που παραμένει έτσι πολύ πιστή σε αυτά που ζητάει και στα συμβολιά της, στους όρους της και όλα. Ακριβώς για το λόγο που είπαμε, είναι ένα πολύ μεγάλο brand name και φέρνει αρκετά εμπορικά. Οπότε νομίζω ότι αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ωραία, πάμε σε άλλο κανάλι. Τώρα θα πάμε στον Α και θα συζητήσουμε για τον Νίκο Μάνεση. Ο Νίκος Μάνεσης έχει ένα συμβόλαιο 2+1 και τον Ιούνιο του 2024 θα πρέπει να συζητήσουν για το αν θα ενεργοποιηθεί το +1. Είναι επίσης μια πάρα πολύ καλή χρονιά για τον ίδιο, παρά το ότι γκρινιάζει μερικές φορές για τα νούμερα τηλεθέασης. Τι μερικές φορές, κάθε με κάθε ζωή. Και γκρινιάζει και έχει τα πιο υψηλά. Δηλαδή νομίζω ότι η γκρίνια. Είναι αυτό θέλει καλά τυχεία, εκεί που λένε το ανάποδο. Είναι αυτό που λέμε κλαίνει χείρες, κλαίνει και παντρεμένα. Μάλιστα, ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες κουβέντες, γιατί και ο Α τον θέλει πολύ. Έχουν μια πολυετή συνεργασία και με την εκπομπή και με το Δελτίο Ειδήσεων. Οπότε νομίζω ότι πολύ άμεσα, μέσα στο 24 θα αυτό έχουμε. Αυτό θα είναι το ευκολάκι από όλα όσα παρουσιάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε, ναι. Και πάμε στο Σταρ να συζητήσουμε λίγο για την πρωινή ζώνη. Ελένη Χατζίδη, ο Τεοκλής Παύλου και Ζήνα Κουτσελίνη. Να ξεκινήσουμε από τα πιο εύκολα. Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει παραδεχτεί ότι πάντα κάνει συμβόλαια μόνο για έναν χρόνο. Είναι κάτι το οποίο η ίδια επιθυμεί και όλοι το σέβονται. Έχει πλέον οικογενειακές σχέσεις με το κανάλι της Κηφισιάς. Αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Η σχέση τους είναι πολύ καλή. Πήρε και έκαναν που... και το χατήρι. Ναι, με τη βραδινή εκπομπή. Διότι το ρεπορτάζ έλεγε ότι δεν μπήκε στο ραντεβού αν δεν συζητάγανε για βραδινή πολύ εκπομπή. Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Το ήθελε, το διεκδίκησε, τη το έδωσαν και νομίζω ότι θα κυλήσουν όλα πολύ ομαλά. Στην περίπτωση της Ζήνας. Δηλαδή θα έχει μια συνεργασία σαν αυτή που έχει φέτος. Ναι, δεν εκτός ξέρω. Αν προταθεί κάτι καλύτερο από κάπου αλλού. Γιατί έχει ένα χρόνο, οπότε μπορεί να το συζητήσουμε. Μα τόσα χρόνια έχουν προταθεί πράγματα στη Ζήνα. Αλλά προτιμά να μείνει εκεί που είναι, ναι. Και καλά κάνει γιατί όταν έχει μια σχέση που πάει καλά, γιατί να φύγεις. Θα βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Ελένη Χατζίδου και τον Τεοκλή Παύλου. Τον οποίο επίσης το συμβόλαιο λύγει τον Ιούνιο του 2024. Δεν έχουν πάει και άσχημα, βέβαια. Όχι, δηλαδή... δεν έχουν πάει άσχημα, αλλά δεν ξέρουμε. Καλύτερη σεζόν από την περσινή. Ναι, δεν ξέρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή το κανάλι τι επιθυμεί για την πρωινή ζώνη. Θα συζητήσουν πάλι. Τι είναι επιθυμένη ξέρεις κάτι.
Ξέρω ότι το κανάλι μέχρι τις αρχές Φεβρουαρίου θα αποφασίσει πώς θα πορευτεί του χρόνου. Ενώ δηλαδή από Σεπτέμβριο του 2024. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις, υπάρχουν πάρα πολλά πρόσωπα στο μυαλό τους, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για την πρωινή ζώνη. Απλά νομίζω ότι ο πρώτος μήνας του έτους, ο Ιανουάριος, θα είναι πολύ σημαντικός για όλες τις ζώνες του Σταρ. Εγώ θεωρώ ότι η Κατερίνα χτίζεται σιγά-σιγά. Η δεύτερη χρονιά πάει καλύτερα σιγά-σιγά. Μπορεί μια τρίτη όντως να είναι ακόμη καλύτερα από τις προηγούμενες. Γιατί τους μαθαίνει και ο κόσμος πια. Γιατί είχαν και αυτοί να αποδείξουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι. Ακριβώς. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή πρόσφατα μίλησα μαζί τους, μου είπαν ότι αυτή η χρονιά είναι πολύ καλύτερη και για τους ίδιους. Έχουν βρει τα πατήματά τους και θεωρούν πολύ σημαντικό στοιχείο και βοήθεια τον αρχισυντάκτη. Επειδή να πούμε έχει αλλάξει ο αρχισυντάκτης. Ναι, να πούμε ότι βοηθάει και φαίνεται και από τη σκαλέτα. Ναι. Είναι πολύ καλά δομημένη. Ναι. Θεωρούν ότι και η υπόλοιπη ομάδα βοηθάει πολύ. Πάντως θεωρούν ότι ο αρχισυντάκτης βοήθησε πάρα πολύ. Και είναι φρέσκια ομάδα. Και το προσπαθούν και πάρα πολύ. Έχουν πολλά αποκλειστικά ρεπορτάζ. Έχουν και το χιούμορ τους. Δηλαδή, θα δούμε πάρα πολλά. Θα δούμε πολλά. Με την καινούργια χρονιά όλα. Αυτό που λέγαμε για την πρωινή ζώνη του Σταρ, συγγνώμη, υπήρχαν σκέψεις πέρσι, ίσως γίνει ένα infotainment το πρωί και όχι μια ψυχαγωγική εκπομπή. Αυτό με τον Γιώργο Ευγενίδη και άλλους είχαν πέσει ονόματα στο τραπέζι. Αλλά το Star συνέχισε την ψυχαγωγία λόγω και της prime time. Το Star, παιδιά, θέλει πάρα πολύ την ψυχαγωγία. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρη η γραμμή που πήραν φέτος. Μα και του πάει η ψυχαγωγία. Ναι, γιατί να το αλλάξει. Είναι ξεκάθαρη, σε αυτό το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Οπότε, άλλωστε και είναι και ένα κανάλι, παιδιά, που είναι πάντα στη συνείδηση του κόσμου. Θυμάστε και το δελτίο σου παλιά. Βέβαια. Ωραία, παιδί μου, τι ωραία. Ωραία, Κατερινάκη. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία καλή και πολλά ρεπορτάζ. Καλή πρωτοχρονιά, κορίτσι μου, Γλυκό. Σας φιλώ. Φιλάκια, γεια.